τα υβριδικά με βενζίνη και με ρεύμα έρχονται να προσθεθούν στο στόλο που ήδη είχε δύο αμυγός ηλεκτροκίνητα και είναι διπλό το κέρδος και περιβαλλοντικό, γιατί έχουμε πλέον έναν σύγχρονο στόλο επιβατικών οχημάτων τα οποία βοηθούν τις υπηρεσίες μας να κάνουν εύκολα τη δουλειά τους με περιβαλλοντικό αποτύπωμα σχεδόν μηδενικό, δηλαδή μειώνουμε πάρα πολύ τους ρήπους και βοηθάμε το περιβάλλον να είναι σε μια καλή κατάσταση. Και αφετέρου, με αυτά που ακούμε για την ενέργεια, είναι και μεγάλη εξοικονόμηση που θα γίνει από, σε χρήματα των συνδημοτών μας, γιατί η κίνηση αυτή γίνεται μέσα από τα δημοτικά τέλη, μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία κόστη θα ελαφρύνουν αφενός μεν το Δήμο και αφετέρου δεν θα είναι υποκριτικά των καλαμαριωτών. Μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το όφελος σε κλιματικό ποσό ή σε ποσοστό έστω σε πρώτη βάση? Αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα μειωθεί αισθητά, μιας και τα επιβατικά οχήματα στο Δήμο μας είναι περίπου στα 25. Άρα ο μισός στόλος σήμερα γίνεται καινούργιος, γίνεται ηλεκτροκίνητος, άρα καταλαβαίνουμε ότι το κόστος μας σε κάψιμα θα μειωθεί πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, επειδή πέφτει πάνω σε μεγάλες διακυμάνσεις, το κόστος της ενέργειας δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα. Μπορεί το κόστος του Δήμου να παραμείνει αυτό που ήταν, παρόλα αυτά δεν θα μεγαλώσει. Ακόμη και αυτό είναι μεγάλο κέρδος και αυτό που θα καταφέρουμε είναι να σώσουμε πάρα πολύ από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν αυτά τα οχήματα είναι πολύ μικρότερο από ένα αμυγός βενζινοκίνητο ή πετρελοκίνητο. Η αρχή αυτή είναι το αρχικό πλάνο, τα 8 αυτά αυτοκίνητα. Υπάρχει κάποιο μελλοντικό πλάνο ώστε όλα τα οχήματα του Δήμου να γίνουν? Συνολικά υπάρχει σχεδιασμός μετά από αυτά τα οχήματα, τα οποία να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που κάνει όλη τη διαδικασία και μας παρέχει τα οχήματα πέραν των δύο που πήραμε ως Δήμος Καλαμαριάς. Υπάρχει το επόμενο βήμα που είναι η προμήθεια των απορριμματοφόρων, τα οποία πάλι είναι ηλεκτροκίνητα, οπότε βλέπουμε ότι ο στόλος του Δήμου Καλαμαριάς εξυγχρονίζεται, σιγά σιγά οι ανάγκες θα μας οθήσουν να υλοποιήσουμε και το σφίο, το σχέδιο φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τοποθετώντας πάνω από 100 φορτιστές στην Καλαμαριά, πέραν από αυτούς που υπάρχουν μέσα στα αμαξοστάσια και στους χώρους του Δήμου. Άρα βλέπουμε ότι γίνεται η μεταστροφή στην ηλεκτροκίνηση και αυτό είναι πολύ θετικό για το περιβάλλον και για το τι σημαίνει ηλεκτροκίνηση και περιβάλλον στην Καλαμαριά.